όλοι έχουμε δει την συνέντευξη που είχατε, που σας είχαν παραχωρήσει τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ένα από τα οποία ήταν και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ο οποίος κάποια στιγμή σας ρώτησε ευθέως αν εσείς τον σεβαστήκατε. Ο σεβασμός είναι κάτι το οποίο κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Ένας άνθρωπος λοιπόν, αν κερδίζει το σεβασμό σου, τότε τον έχει. Να του τον επιβάλλεις, δεν μπορείς. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τον κύριο Κασιδιάρη, για όλους. Όποιος θέλει σεβασμό πρέπει να τον κερδίζει. Για τον Ηλία Κασιδιάρη που γνωρίσατε εσείς μέσω της συνέντευξης, περιμένατε ότι θα αντιδρούσε έτσι στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη? Λυπάμαι που αντέδρασε έτσι, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει έναν τρόπο σκέψης. Και με αυτό που έχασε, νομίζω ότι με αυτό που έκανε, μάλλον στα μάτια αυτών οι οποίοι σκέφτονται, έπεσε πολύ. Αντεβαίνουμε! Αντεβαίνουμε! Θα πούμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα! Στο διάλογο! Όχι! 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 Την αντίδραση του Γιώργου Παπαδάκη την θεωρείτε ότι ήταν η σωστή, αυτή που έπρεπε να είναι? Τι να κάνει ο Γιώργος Παπαδάκης τώρα, όταν σημαίνει αυτά τα πράγματα στο στούντιο, λογικό είναι να ευνηδιαστείς. Αυτό είναι να μη σου τύχει και εύχομαι να μην τύχει σε κανένα συνάδελφο. Να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει στο στούντιο για να πλακωθούν. Εκεί δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει. Και πραγματικά όταν ευνηδιάζεσαι, τώρα το αν αντέδρασε σωστά ή λάθος, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Τι να κάνει, να μπει στη μέξη να παίξει μπουνιές, δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Όλους τους επηρεάζει η κρίση. Τους επηρεάζει με την έννοια ότι και εγώ στον ιδιωτικό τομέα δουλεύω και εγώ ανησυχώ για το τι μας ξημερώνει αύριο. Και στο κάτω-κάτω, αν αυτή η χώρα διαλυθεί και γκρεμιστεί, θα διαλυθούμε και θα γκρεμιστούμε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος, εκτός από αυτούς, θα μπουν στο αεροπλάνο και θα φύγουν. Εντάξει, η δουλειά που κάνω δεν βοηθάει στο να πάω σε μια άλλη χώρα και να την κάνω. Τώρα, άμα καταστραφεί αυτή η χώρα, που δεν νομίζω, εμείς θα πάμε όλα καλά. Δεν ξέρω που θα πάω μετανάστες. Προτιμώ τη Βραζιλία. Όλοι έχουμε δεχτεί κάποια μείωση, άρα έχω δεχτεί και εγώ τη δική μου. Έχετε πει πριν ότι θα συνεχιστεί η αυτοψία, άρα το συμβόλαιό σας έχει ανανεωθεί με τον Άλκο. Ναι, ανανεώθηκε πριν από λίγες ημέρες για 2 ακόμη χρόνια, οπότε ως το Σεπτέμβριο του 2014 θα βαρεθείτε να με βλέπετε. Θα κάνατε μία, ενδεχομένως στο μέλλον, μία πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή, όπως έχει κάνει ο Γιώργος Ολιάγκας, ο οποίος έχει αφήσει την ενημέρωση? Δεν νομίζω ότι είμαι ο πρωινός τύπος για να κάνω αυτήν την εκπομπή. Καταρχήν, το έχω πει ξανά, θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί, πηγαίνουν στις 7-8 η ώρα σε ένα στούντιο και έχουν τέτοιο τρελό κέφι, να μπορούν δηλαδή να βγάζουν μια ενέργεια και να την περνάνε στον κόσμο. Δεν το έχω αυτό. Θαυμάζω αυτούς που το κάνουν, οπότε άμα έχετε καμία τέτοια πρόταση, μην μου την κάνετε. Θα μπορούσατε εσείς να συνεργαστείτε τηλεοπτικά, επαγγελματικά, γενικότερα, με σύντροφό σας? Κοιτάξτε να δεις, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει στη ζωή. Αν έρθει, θα έρθει. Δεν το ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Πρώτα λοιπόν πρέπει να μου συμβεί και μετά να το σκεφτώ, ή πρέπει να το αντιμετωπίσω και μετά να το σκεφτώ. Αλλά από ό,τι έχει δείξει το δίδυμο του Γιώργου και της Φέης, τελικά είναι εφικτό. Υπήρχε κάποια, έστω μία στιγμή, που μετανιώσατε που ακολουθήσατε τη δημοσιογραφία και αφήσατε πίσω τον μπάσκετ? Ναι, τώρα θα ήμουν ένας τεράστιος παίκτης στο μπάσκετ, είναι αλήθεια. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα θα ήμουν και στο NBA, είμαι βέβαιος. Όχι. Δυστυχώς για τη δημοσιογραφία με κέρδισε η δημοσιογραφία και ευτυχώς για τον μπάσκετ με έχασε τον μπάσκετ. Οπότε δεν το έχω μετανιώσει. Και δεν το μετάνιωσε και τον μπάσκετ, από ό,τι αποδείχτηκε. Καλά, δεν παίρνω χάπι ευτυχία κάθε φορά που βγω στο δελτίο, ξέρεις. Έχω κάνει δελτίο με νεύρα, έχω κάνει δελτίο στεναχωρημένος, έχω κάνει δελτίο άϊπνος, έχω κάνει δελτίο κουρασμένος, με άσχημη ψυχολογία, με καλή ψυχολογία. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Έχω κάνει δελτίο κάτω από περίεργες συνθήκες, με προβλήματα τεχνικά. Αλλά μαθαίνεις σιγά σιγά να μπορείς να βάζεις λίγο στην άκρη αυτό το οποίο λέμε προσωπική σου κατάσταση εκείνη την ώρα και να κάνεις τη δουλειά σου. Ό,τι καταλαβαίνω, χρόνο για την προσωπική σας ζωή δεν έχετε και πολύ. Πολύ δεν έχω, όχι. Τα τελευταία 18 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, υπόσχομαι ότι την επόμενη χρονιά θα έχω περισσότερο χρόνο για μένα. Και έχω αποτύχει παταγωγός.